ההיסטורי שביצעתם הלילה בתחבולה, אומץ ודיוק, הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם ומדינת ישראל מאחורינו. גאווה גדולה לקחת חלק ככל שידרש, לאן שידרש, מתי שידרש. Ο αρχηγός της Ισραηλινής αεροπορίας συγχαίρει τους πιλότους που έφεραν επιτυχώς εις πέρα στις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ατκηφά με Ιράν ήταν μεδουγέκετ ועוצματית והשיגה את כל מטרותיה. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ημέρες ανταπόδοσης» επιφέρει στρατηγικά πλήγματα σε ραντάρ και στρατιωτικές βάσεις και καταστρέφει ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, 12 αναμείκτες πλανητικής κίνησης, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Ιράν να ανανεώσει το οπλοστάσιο βαλιστικών πυράβλων του. Και ενώ οι ακριβείς πληροφορίες για τα χτυπήματα αποκρύπτονται σκοπίμως και από τις δύο πλευρές, δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιεύει το Reuters αποκαλύπτουν πλήγματα στην στρατιωτική βάση Παρσίν, εκεί όπου η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι η Τεχεράνη έκανε δοκιμές για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αλλά και στη στρατιωτική βάση Κοντζίρ, ανατολικά της Τεχεράνης, εκεί όπου πολλά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης λειτουργούσε εργοστάσιο κατασκευής βαλιστικών πυράβλων. Τα χτυπήματα του Ισραήλ έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις δυνατότητες του Ιράν να κατασκευάζει βαλιστικούς πυράβλους. What the Israelis did, Biana, was basically go after certain military installations that directly affected them on October 1. Very much able to go into the Iranian air defense system and not be impacted by that at all. So they were able to penetrate that without much difficulty. So that's that is a huge issue from a military standpoint. Η Τεχεράνη ζυγίζει την αντίδρασή της και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προχωρά σε μια συμβιλική δήλωση με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το σαβε πίσ, ίντζο αντζόμ δόταν. Χόπ, η γαλάτη κάρτ. Χόντες ουνά μαλβατέ ποδογναμοί μικόναν. Ποδογναμοί ουνά γαλάτε. Άμα τα βατζό δοστέ ποσίτ. Κουτσεκ εγκορί ουνά γαλάτε. Πιο σκληροί, ζητώντας αντίπεινα κατά του Ισραήλ, εμφανίζονται οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Τεχεράνης. Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχουν όρια στην αποφασιστικότητά μας να αμυνθούμε. I think that there will be another direct strike on the Israeli regime, because after all, this was an act of aggression. Nothing started in Tehran. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. Την ώρα που η αντίδραση του Ιράν παραμένει γρίφος, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως αυτή τη φορά το Ισραήλ δεν αγνόησε την Ουάσιγκτον και την ενημέρωσε έγκαιρα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα μπει μια τελεία στο φαύλο κύκλο των αντιπίνων. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πάντως να δηλώνει ότι το Τελ Αβίβ χαράσει την εθνική του στρατηγική χωρίς να δέχεται υποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ επέλεξε τους στόχους εκ των προτέρων με βάση τα εθνικά του συμφέροντα και όχι με βάση τις αμερικανικές οδηγίες. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι. Μπορεί τα πλήγματα στο Ιράν να μην ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Ο Νετανιάχου πάντως δέχεται σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τη σχετικά ήπια γραμμή που επέλεξε, αφήνοντας απ' έξω πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση να μην χτυπήσουμε στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους στο Ιράν ήταν λάθος. Το Ιράν ηγείται του άξονα του κακού και θα πρέπει να πληρώσει βαρύ τίμημα για την πολεμική του δράση. Οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς η Τεχεράνη καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο επώδυνες λύσεις. Να μείνει άπραγη, δείχνοντας ιτοπάθεια, ή να απαντήσει, ρισκάροντας όμως να δεχτεί πλήγματα από το Ισραήλ που θα είναι συντριπτικά.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην Ντόχα και στις διαπραγματεύσεις στην κόψη του ξηραφιού για εκεχηρία στη Γάζα. Πάμε ξανά στον Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο, πριν δούμε πώς αποτιμά το Ισραήλ την επίθεση στο Ιράν, να ξεκινήσουμε από μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής με πρόταση της Αιγύπτου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα. Έτσι είναι, Μάρκο. Η πρόταση την οποία αποκάλυψε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Σίσι περιλαμβάνει 48-ωρη κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα την απελευθέρωση 4 από τους ομήρους, με την ανταλλαγή τους βεβαίως με Παλαιστίνιους κρατούμενους, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός. Στη συνέχεια, λέει η Αιγυπτιακή πρόταση, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα συζητηθεί μια συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα και απελευθέρωσης βεβαίως των ομήρων οι οποίοι παραμένουν στη Λωρίδα. Είναι μια πρόταση η οποία έπεσε στο τραπέζι πριν από λίγη ώρα. Δεν έχουμε ακόμη επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο Ντέβιντ Μπαρνέα, βρίσκεται στην Ντόχα. Εκεί έχει συναντήσεις με τον επικεφαλής της CIA αλλά και με τις αντιπροσωπείες της Αιγύπτου και του Κατάρ. Η Χαμάς από την πλευρά της, συνέντευξης ενός αξιωματούχου της σε σαουδαραβική εφημερίδα, αυτό που λέει είναι πως θα προσέλθει στις συνομιλίες εμέσως βεβαίως με δική της ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία όμως θα περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας. Πάντως η εξέλιξη αυτή, ότι έχουμε δηλαδή ως βάση συζήτησης μία πρόταση για 48-ωρη κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή 4, όπως είπαμε, ομήρων με Παλαιστινίους οι οποίοι βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές, φαίνεται ότι προς το παρόν αποτελεί μια βάση συζήτησης και περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα αντιδράσουν όλες οι πλευρές σε αυτή. Ναι, και σε κάθε περίπτωση, Σταύρο, υπάρχει μια κινητικότητα ώρες, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά από πολλούς μήνες, σχεδόν 2 μήνες, είχαν παγώσει οι διαπραγματεύσεις. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε να δούμε εξέλιξη από τον περασμένο Μάιο, οπότε και οι πλευρές είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους, οι οποίες αποτέλεσαν βάση συζήτησης, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Και έχει σημασία τώρα να δούμε πώς αποτιμά το Ισραήλ τα αντίπεινα κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ, Μάρκο, επικρατεί ικανοποίηση. Αυτό που λένε οι αξιωματούχοι είναι ότι έστειλαν ένα διπλό μήνυμα. Αφενός έκαναν επίδειξη δύναμης, πετώντας ακόμη και μέσα στον εναέριο χώρο του Ιράν, χτυπώντας στόχους που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Αφετέρου όμως λένε ότι έκαναν και στρατηγικά πλήγματα, διότι κατάφεραν να αποδιοργανώσουν ουσιαστικά την αεράμινα της χώρας, πλήττοντας συστοιχίες S-300 αλλά και άλλα αντιαεροπορικά όπλα και βεβαίως την δυνατότητα του Ιράν να παράγει βαλιστικούς πυράβλους, το καύσιμο δηλαδή το οποίο χρησιμοποιεί σε αυτού του τύπου τα όπλα. Αυτό που έχει σημασία είναι βεβαίως πώς θα αποτιμήσει η Τεχεράνη το πλήγμα που δέχτηκε και αν θα απαντήσει. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως πράγματι το Ιράν θα απαντήσει σε αυτή την επίθεση που δέχθηκε. Διευκρινίζουν όμως ότι τα αντίπεινα που θα ακολουθήσουν από την πλευρά του Ισραήλ θα είναι ακόμη πιο σκληρά, διότι αυτή τη στιγμή, όπως λένε, η Τεχεράνη δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Περιμένουμε βεβαίως τις επίσημες τοποθετήσεις, ακόμη μιλάμε για εικασίες. Έχουμε κάποιες διφορούμενες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, απαντήσεις, τοποθετήσεις από την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο όμως να καταλήγουν κάπου. Φαίνεται πως στο Ιράν ζυγίζουν ακόμη τις επόμενες κινήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο, αυτό είπε και πριν από λίγα λεπτά ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, και βεβαίως όσο η συζήτηση και τα βλέμματα στρέφονται στην Τεχεράνη, Μάρκο, μην ξεχνάμε ότι συνεχίζονται βεβαίως οι επιχειρήσεις στον Λίβανο. Είχαμε βροχή από ρουκέτες πριν από λίγες ώρες προς το βόρειο Ισραήλ, αλλά και επιχειρήσεις της Ισραηλινής αεροπορίας στο νότιο Λίβανο, όπου πάλι βρέθηκαν στο επίκεντρο εγκαταστάσεις, υποδομές, εκτοξευτές ρουκετών της Χεσμπολά και βεβαίως αποθήκες οπλισμού ακόμη και στα προάστια της Βηρυτού. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο.